Ρε ο Κοψιδάς ήρθε εδώ πέρα για να τραβήξει τα βλέμματα. Για το βιγκάν. Με το βιγκανισμό. Έρχεσαι εδώ πέρα που δεν έχουμε τίποτα να φάμε, σε λίγο θα τρώμε χώμα. Και σου φέρνει ο άλλος ψάρια και λες όχι. Καταρχάς, ποιος είναι ο Αλέξης Παππάς για να κρίνει τις επιλογές μου που δεν είναι καν διατροφικές. Ο βιγκανισμός δεν είναι μια διατροφική επιλογή. Ο βιγκανισμός είναι μια συγκεκριμένη φιλοσοφία ζωής. Είναι τόσο ισχυρό το κίνητρο που έχω, που είναι καθαρά ηθικό για τα ζώα και μόνο, που δεν θέλουν να κακοποιούνται, να βασανίζονται, να φυλακίζονται, που και να πέθανα δεν θα ξανατρώγα ζώο. Μην το σκοτώσει, παρακαλώ. Ας να φύγει. Είναι μεγάλο σκάλο. Ας φέρει. Ας να φύγει, μας φέρει. Δεν πήρε κανένα τηλέφωνο ποτέ, καμία παραγωγή. Και να τους πω, σας παρακαλώ πολύ, βάλτε με στο Survivor, θέλω να είμαι ο πρέσβης του βιγκανισμού. Αν εκείνος ξεπουλάει τόσο εύκολα τα πιστεύω του και τα ιδανικά του, εγώ δεν το κάνω. Δεν είμαστε ίδιοι με τον Αλέξη Παπά, βασικά είμαστε τελείως αντίθετοι. Θέλει για τρόπο από Κοψιδάς. Εγώ δεν είχα εικόνα του πώς δείχνω. Και η τελευταία φορά που πήγα στην κλινική την προηγούμενη εβδομάδα και πήγα στην τουαλέτα και είδα την εικόνα μου στον καθρέφτη, εκεί λίγο σοκαρίστηκα γιατί με είδα όντως αποστεωμένο και εκεί κατάλαβα ότι έχω χάσει πάρα πολλά κιλά. Σίγουρα πάνω από 15-17, μπορεί και 20. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι υποψήφιος μαζί με τον Γιώργο Κοψιδά. Ο πιο τεμπέλης ήταν, τώρα υπάρχει ακόμα μέσα, είναι ο Τριαντάφυλλος και ήταν και η Ανθή. Ήταν αυτοί οι δύο που δεν κάνανε πραγματικά τίποτα στην καλύβα. Ο κόσμος έχει δει πόση λάσπη έχω φάει και πόση αδικία έχω φάει. Στατικοί φαντάζομαι πάνω κάτω έχουν αρκετοί παίκτες, αλλά αυτός που είναι πολύ προφανής η στρατηγική του είναι ο Αλέξης Παππάς. Πώς στείνεται ένα σχέδιο εξόδου για αυτά τα τρία παιδιά, με πρώτη την Άννα Μαρία στην ψηφοφορία. Είναι Τριαντάφυλλος. Και στο κάτω-κάτω ποιος είναι ο Γιώργος Κοψιδάς. Είναι σαν να υποτιμάει τον κόσμο. Και ο James θεωρώ έχει στρατηγική, αλλά ο James είναι για μένα ένας εξαιρετικός παίκτης. Είναι πολύ ευφυής άνθρωπος. Για μένα, του καλύτερου παίκτε που βγάζει στο Survivor. Θεωρείτε ότι στην καλύβα τώρα υπάρχει γενικά πρόβλημα, γιατί εγώ βλέπω και εμείς πάρα πολύ κατάσταση. Ο Τριαντάφυλλος συνεχώς από την πρώτη μέρα μιλάει για τον κόσμο και ο κόσμος βλέπει, και όλο αυτό το πράγμα που. Τελείω το μόνο που κάνει πολύ καλά είναι συνεχώς να το παίζει θύμα και ότι όλοι είναι εναντίον του. Και εγώ καημένος και εγώ ταπεινός και καταφρονεμένος. Θες να κάνεις πάλι ντόρο και ίντρικα και να το παίξεις ταπεινός και καταφρονεμένος Νίκος Ξανθόπουλος. Ότι είμαι εγώ το θύμα. Υπάρχει κακία σε αυτήν την ομάδα. Καταρχάς δεν ισχύει το ότι δεν δώσαμε φαγητό στον Τριαντάφυλλο. Θεωρείς ότι ήταν σωστό τελικά να μην πάρει ο Τριαντάφυλλος κάποιο μέρος από την ψαριά? Φυσικά και θεωρώ ότι ήταν σωστό, γιατί δεν ξύπνησε ακόμα μια μέρα και είπε χωρίς λόγο σε σένα δεν δίνω φαγητό. Έφαγε κανονικότατα τις προμήθειες, το φακόριζο που φτιάξαμε, το μαγειρέψαμε. Αν και θα μπορούσε να μην το μαγειρέψει κάποιος, να πει με όλα αυτά που έχεις κάνει, κάτσε και μαγειρέψε μόνος. Όπως κάνανε στην πλεομάδα, αν θυμάστε. Το τελευταίο διάστημα η απόδοση του έχει πέσει, φαίνεται ότι έχει χάσει τις δυνάμεις του. Σκεφτείτε οτιδήποτε Νικολέτα, πήγα εγώ και της μίλησα και της είπα, σε παρακαλώ πάρα πολύ, θέλω να είμαι εγώ ο τέτοιος ψήφιος. Τώρα, αν θες να πεις κάτι άλλο, εσύ δικό σου, δεν σου πω. Τα πεις, είναι ελεύθερο κορίτσι. Τα υπόλοιπα που είπε ήταν μεταξύ δύο παιχνίδι κτλ. Εντάξει, ήταν η άποψή της. Αν συμφωνώ ή όχι, εντάξει. Νομίζω ότι είναι άδικο να κρίνεις έναν παίκτη από μία εβδομάδα. Επειδή εγώ με βίγκαν, το είχαν πει τα παιδιά την αρχή. Όταν πιάνε ψάρια. Και στην τελική ανάλυση, το φακόριζο είναι η προμήθειά μας και το άλλο είναι έξτρα μπόνους. Okay. Δεν θα βάλω το έξτρα μπόνους. Βάλτε κανονικά το μοίρα του. Για 3 μήνες ολόκληρη η περιουσία μου χώραγε μέσα ένα backpack. Ήταν μια πολύ απελευθερωτική και πολύ λυτρωτική εμπειρία. Ένα από τα πράγματα που μου δίδαξε το Survivor είναι ότι όσο πιο απλά ζούμε, τόσο πιο χαρούμενοι και ευτυχισμένοι και πλήρη μπορούμε να είμαστε. Η συμβουλή μου είναι να ζήσουμε λίγο πιο απλά, να είμαστε καθημερινά ευγνώμονες για όλα αυτά που έχουμε στη ζωή μας που είναι άφθονα και να λέμε όσο πιο συχνά γίνεται «Σ' αγαπώ», «Σε ευχαριστώ», «Είσαι σπουδαίος» στους ανθρώπους που είναι κοντά μας, στην οικογένειά μας, στους αγαπημένους μας.